Καλημέρα και σας ευχαριστώ για την επιλογή του τραγούδιου. Να είστε καλά. Να σας πω τώρα, ο αντίπαλος κάνει, βρε παιδί μου, πώς να το πω, μεταγραφές ενδιαφέροντος. Μπορείτε να σκάσει κάτι και σε εμάς ή να μας κρίνετε περίπου τι ακριβώς παίζει στην περιφέρεια για να γίνω πιο ακριβής και πιο αυστηρός. Αυτή η ιστορία δηλαδή, δημάρχων γαλάζιων, δημάρχων περίεργων, ξαφνικά να μπαίνουν κάτω από την ιστορία του κύριου Σγουρού, φωτογραφίζει κάτι ή είναι απλές πολιτικές συμμαχίες? Εγώ νομίζω ότι αν μου δίνατε το ρόλο του ρεπόρτερ δημοσιογράφου, θα έβαζα τον τίτλο ότι ο κύριος Σαμαράς δωρίζει την περιφέρεια Αττικής στον κύριο Βενιζέλο, προκειμένου μετά τις περιφερειακές εκλογές και μετά τις ευρωεκλογές ο κυβερνητικός εταίρος που λέγεται ΠΑΣΟΚ να έχει λίγες ακόμα μέρες πολιτικής ζωής. Είναι εμφανές ότι μετά από ένα μήνα καθυστέρηση και αφού προσπαθούσε τόσο το Μέγαρο Μαξίμου όσο και η Συγκρού να πείσει τους πολίτες της περιφέρειας Αττικής και ολόκληρης της χώρας εν τέλει ότι αναζητά το ακομμάτιστος, ο τεχνοκράτης, ο διαχειριστής, οδηγήθηκαν στον κύριο Κουμουτσάκο, μια κομματική επιλογή, ένας κατά τα άλλα αξιοπρέπης πολιτικός, θα έλεγα. Μόνο που αντιλαμβανόμαστε ότι το πρωί παίζουμε με τον κύριο Κουμουτσάκο, το βράδυ με τον κύριο Σγουρό. Όλα αυτά δεν είναι ούτε διευρύνσεις, ούτε μέτωπα, ούτε οι καλοί δήμαρχοι που θα συνεχίσουν το εξαίρετο αυτοδιοικητικό έργο του απερχόμενου περιφερειάρχη. Επαναλαμβάνω, είναι μια κακοπαιγμένη φάρσα που προσπαθούν να μεταφέρουν αυτό το κυβερνητικό υβρίδιο Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ στην περιφέρεια Αττικής. Και δεν μπορούσε και άλλωστε, γιατί η περιφέρεια Αττικής δεν είναι τυχαίο μέγεθος, είναι μισή χώρα. Ναι. Τώρα, έχω την και είναι εντύπωση... και πολλά τα λεφτά χωρίς εισαγωγικά, διότι το μεγαλύτερο ποσοστό ΕΣΠΑ κρίνεται και παίζεται, και ευρωπαϊκά προγράμματα δηλαδή, για να είμαι πιο ακριβής και στους ακροατές, στην περιφέρεια της Αττικής. Επαναλαμβάνω, μιλάμε για τη μισή χώρα, ναι, με ό,τι αυτό σημαίνει, τόσο σε επίπεδο αρμοδιοτήτων, όσο και στο ότι εδώ, δυστυχώς λέμε, γιατί κάπως αλλιώς θα φανταζόμασταν την Ελλάδα, βρίσκεται η όποια εναπομείνασα βιομηχανική δραστηριότητα. Εδώ δοκιμάζονται τα τραγικά νούμερα της ανεργίας, ιδίως στους νέους και στις γυναίκες. Και ο κ. Σαμαράς θεωρεί ότι θα πρέπει να αποτυπωθεί αυτή η συμμαχία επιβίωσης σε κυβερνητικό επίπεδο και στην περιφέρεια Αττικής. Λέω όμως, κύριε Αρβανίτη, ότι επειδή ακριβώς είναι δεύτερη φορά, αυτή τη φορά οι πολίτες δεν θα εξαπατηθούν. Βλέπουμε τον απερχόμενο περιφερειάρχη και την τακτική του να επιλέγει να πατάει σε δύο βάρκες, όχι μόνο πολιτικά, ιδεολογικά και ο λίγον αυτοδιοικητικός και ο λίγον με τον ντοβλέτη, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο ασκεί τέλος πάντων προεκλογική εκστρατεία για την περιφέρεια, επιχειρώντας να κεφαλοποιήσει το γεγονός ότι συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του. Είναι χαρακτηριστικό το δελτίο τύπου που έβγαλε στις 16 Απριλίου, σημειώνοντας ότι τα προβλήματα λέει στην περιφέρεια της δεν περιμένουν. Εγώ λέω, κύριε Αρβανίτη, ότι όντως. Ωστόσο, δεν νομοποιούστε και εσείς ως δημοσιογράφος και οι υπόλοιποι ως πολίτες να θέσουμε το ερώτημα γιατί τα προβλήματα περίμεναν 3,5 χρόνια. Γιατί αυτά τα έργα δεν ήρθαν για συζήτηση όταν έπρεπε. Περίμενε δηλαδή ο απερχόμενος περιφερειάρχης στις εκλογές προκειμένου να οριμάσουν τα έργα και να έχουμε αυτή τη φεδρή παράσταση του τελευταίου Περιφερειακού Συμβουλίου Μεγάλη Εδώ εβδομάδα. Θέλω, ναι, για να το πω στους ακροατές που ενδεχομένως να μην το έχουν ακούσει, γιατί και τα μίντια δεν το παίξανε αυτό. Ότι λέω στους ακροατές ότι είχαμε μια προημερησίας διατάξεως συζήτηση με 44 θέματα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Δηλαδή αυτό είναι ρεκόρ. Και με συγχωρείτε, να το πω εγώ πάλι σε ρόλο ρεπόρτερ. Ήταν 44 τα οριζόμενα θέματα. Αντιλαμβάνεστε αν μπορούν να συζητηθούν ούτως ή άλλως 44 θέματα. Και προσθέθηκαν τελευταία άλλα 21. Στιγμή, ναι. Άλλα 21, το σύνολο 65, ναι. Από τα οποία, κύριε Αρβανίτη, 11 τουλάχιστον αφορούσαν την υπογραφή προγραμματικών συμβάσεων με δήμους. Προσπαθούμε να σκιαγραφίσουμε χωρίς να αδικήσουμε αν αυτοί οι 11 δήμοι μπαίνουν σε αυτή την, επαναλαμβάνω, κακοπαιγμένη φάρσα μεταφοράς της κυβερνητικής συνεργασίας σε επίπεδο περιφερειακής Αττικής. Είναι έργα τα οποία, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορούν να υλοποιηθούν με σούσεις της προεκλογικής εκστρατείας. Θα χρειαστεί χρόνος. Αλλά είναι αυτή η λογική παλαικομματική, και η παλαικομματική του ΠΑΣΟΚ κιόλας, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε, δεν μπορεί κάποιοι να το παίζουν ακομμάτιστοι. Ο συγκεκριμένος περιφερειάρχης σήκωσε για πρώτη φορά τα βάρη της τοπικής αυτοδιοίκησης, για να θυμηθούμε κι άλλες του ιδιότητες, το 2002. Ουσιαστικά μιλάμε για 12 χρόνια. Και πιο πριν είχε διάφορες θέσεις, οι οποίες του αποδόθηκαν όχι χάρη της αξιοσύνης του
ή της καλής διαχειριστικής του ικανότητας, αλλά λόγω συγκεκριμένης κομματικής κάρτας. Έχει λοιπόν μια παλαικομματική λογική κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με την οποία δεν έδωσα, διότι δεν μπορώ να δώσω τώρα 11 προγραμματικές συμβάσεις, αλλά έταξα. Γιατί είναι δεδομένο ότι κανένα από τα έργα που επικαλείται δεν πρόκειται να τα ξεκινήσει μέχρι τις εκλογές. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Το πρόβλημα τώρα είναι ότι έχει συνηθίσει 3,5 χρόνια να δράει κρυπτό και σήμερα όλοι βλέπουν το πώς εμπέζει τους πολίτες της Αττικής. Είναι σε δημόσια θέα το σύστημά του, εντός πολλών εισαγωγικών. Αυτό το λίγον Νέα Δημοκρατία, ο λίγον ακομμάτιστος. Κυρία Δουρού, όμως νομίζω ότι το τραγούδι του Κραουνάκη δεν εντυπωσιάζεται. Δεν είναι τυχαίο αυτό που μου λέτε τώρα. Ακούγα το κομμάτι που είχαμε πριν. Βεβαίως. Όχι, εντάξει, το κατάλαβα γιατί δεν είμαι χαζός. Δηλαδή, όμως τώρα, μεταξύ αστείου και σοβαρού, αυτό το κομμάτι του Σταμάτη πάει Γάντι στην ιστορία της περιφέρειας. Ότι το σύστημα έχει και άλλα συστήματα μικρά. Πάει Γάντι στην ιστορία της χώρας. Ναι. Κάθε τόσο λοιπόν βρίσκεται κάποιος ένα υποσυστηματάκι που δίνει πνοή, ελάχιστη λέω εγώ, δίνει κάποιες μέρες σε ό,τι επιχειρείται από μέρους της κυβέρνησης και τώρα επαναλαμβάνω μια πρόβα generale για την περιφέρεια Αττικής. Mm-hmm. Να κάνω μια τελευταία ερώτηση για την καλοσύνη. Ποια είναι η αίσθηση σας τώρα, ποια έχετε μπει γερά στην προεκλογική μάχη σε ένα χώρο που δραστηριοποιείστε τώρα πια πάρα πολύ έντονα. Έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά η τοπική αυτοδιοίκηση, πόσο μάλλον η περιφέρεια. Να έχουμε μια πρώτη εκτίμηση έτσι της δουλειάς, της δράσης, της μάχης αυτής. Ακούστε, συναντώ τα συστηματάκια και τα υποσυστηματάκια απέναντί μου από τον τρόπο με τον οποίο υφίσταται η δράση της περιφερειακής παράταξης δύναμη ζωής στα μίντια σε σχέση με τα δεν υλοποιώ, απλά τάζω το απερχόμενο περιφερειάρχη. Αλλά θέλω να σας πω όμως ότι η δύναμη που μου δίνουν οι πολίτες κάθε μέρα όπου βρίσκομαι, είτε τώρα σε λίγο στον Οροπό και στο Καπανδρίτη, είτε τις προάλλες στον Ασπρόπυργο, στη Μάνδρα και στο Κερατσίνη, έχω την εντύπωση ότι δεν θα επιτρέψει ούτε μία μέρα παραπάνω ζωής στα συστήματα και στα υποσυστηματάκια τους. Σας εφηρώνω το τραγουδάκι. Ακόμα και ένα ωραίο σποτάκι, αλλά θα το κουβεντιάσουμε τώρα για τον πολιτισμό στο Μουσείο Μπενάκη. Να το συζητήσουμε αυτό για την άλλη εβδομάδα. Μια άλλη φορά, γιατί και αυτό είναι σπουδαίο θέμα. Πώς τον πολιτισμό ή τους ανθρώπους του πολιτισμού τους ανακαλύπτουν λίγες μέρες πριν από τις εκλογές, προκειμένου, αν θέλετε, να μπαλώσουν ψηφοδέλτια. Μόνο που ο πολιτισμός είναι πολιτική εν τέλει. Είναι σπουδαίο πράγμα. Χρωστάμε πολλά. Και εμείς θα τα συζητήσουμε με τους ανθρώπους τις επόμενες μέρες, όπως οφείλουμε. Αυτό που μου άρεσε στην ιδέα τη δικιά σας είναι ότι εσείς δεν μιλήσετε στους ανθρώπους του πολιτισμού, αλλά θα μιλήσουν αυτοί σε εσάς. Και αυτό, ξέρετε, έχει ενδιαφέρον. Για ένα ραδιόφωνο που λέει και αυτό ότι ακούει. Γι' αυτό το λέω. Επειδή ακριβώς όπως σας έλεγα, θα πρέπει να αλλάξουμε τα πράγματα και θα τα αλλάξουμε όχι απλά με άλλες προτάσεις, με άλλα προγράμματα, αλλά όπως λέμε και στο φυλάδιό μας, με άλλη νοοτροπία. Δεν έρχεται ή η υποψήφια περιφερειάρχης να τους μιλήσει ως ανάλλη σωτήρας που παίρνει τη σκυτάλη από τους διάφορους σωτήρες από το 1974 και μετά, από τότε που γεννήθηκα δηλαδή, αλλά που πρέπει να τους ακούσει εάν θέλει την επόμενη μέρα των εκλογών να δράσει με εκείνον τον τρόπο που έχει ανάγκη ο πολιτισμός, που έχει ανάγκη η περιφερειατικής, που έχει ανάγκη η Ελλάδα. Κυρία Δούρου, καλό Πάσχα σας εύχομαι. Καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση. Μας.